να συνδεθούμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαβλό, να δούμε Κωνσταντίνε τι γίνεται με την επαναγορά ομολόγων, τη διαδικασία δηλαδή για να μειωθεί το, το ελληνικό χρέο. Ικανοποιημένη λοιπόν, Σπύρο, εμφανίζεται η κυβέρνηση με την πορεία τη επαναγορά του χρέου και το βιβλίο των προσφορών έκλεισε έχοντα συγκεντρώσει σύμφωνα με πληροφορίε περί τα 27 δις ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι ο στόχο τη διαγραφή του χρέου επιτυγχάνεται και ενώ δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη ανακοίνωση για το ύψο που έχει ανεβεί ο πύχη που έπρεπε να περάσουμε, οι πληροφορίε θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι ικανοποιημένο και επομένω να παραμένει στο πρόγραμμα χρηματοδότηση τη Ελλάδα, καθώ θεωρεί ότι το χρέο μα είναι διαχειρίσιμο. Πληροφορούμαστε λοιπόν ότι οι ξένοι επενδυτέ συνέβαλαν στην αγορά 16 δισεκατομμυρίων χρέου και οι ελληνικέ τράπεζε έβαλαν περί τα 11 από τα 15 που έχουν συνολικά στα χέρια του. Ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτό είναι σημαντικό, δεν συμμετείχαν καθόλου στην όλη διαδικασία. Τέλο, να πούμε ότι ενώ επίσημε ανακοινώσει θα γίνουν από εβδομάδα, κάποια στελέχη που έχουν ενεργή συμμετοχή στην όλη διαδικασία δεν αποκλείουν την επανάληψη τη δημοπρασία, έτσι ώστε να επιτευχθεί απολύτω ο στόχο των 30 δισεκατομμυρίων.